Ένα χρόνο πριν, στις 7 του Οκτώβρη του 2020, η καταδίκη της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής ικανοποιούσε την απέτηση του λαού και της νεολαίας, όπως αυτή εκφράστηκε και με τη μεγαλειώδη συγκέντρωση έξω από το εφετείο. Τότε λοιπόν είχαμε πει πως δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Ένα χρόνο μετά, τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε γειτονιές της Αθήνας με τις επιθέσεις των φασιστικών ομάδων όχι μόνο μας επιβεβαιώνουν αλλά και αποδεικνύουν ότι ο φασισμός είναι και παραμένει χρήσιμο όπλο πολυεργαλείο του συστήματος που δεν διστάζει να αξιοποιήσει σε βάρος του κινήματος, σε βάρος των αγωνιστών, σε βάρος των κομμουνιστών που σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες βρίσκονται μπροστά σε όλους τους αγώνες. Η ευθύνη σας είναι τεράστια και για την ανοχή που επιδεικνύει η κυβέρνησή σας και οι μηχανισμοί του κράτους απέναντι σε αυτές τις ομάδες, όπως φάνηκε και στη Θεσσαλονίκη. Και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρετε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία αποθεώνετε, έχει ως επίσημη ιδεολογία της τον αντικομουνισμό, την εξίσωση του κομμουνισμού με το φασισμό, που φτάνει σήμερα να εξισώνει την εγκληματική ναζιστική βία με τους αγώνες των λαών και της νεολαίας. Και μιας και σήμερα συζητάμε την περιβόητη συμφωνία σας με τη Γαλλία, είναι εντελώς άσχετη μήπως η ναζιστική φασιστική δράση και με τέτοιες συμφωνίες που υπηρετούν σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή μας? Όχι βέβαια, γιατί ο ναζισμός, όπως έχει αποδειχθεί και ιστορικά, υπηρετεί τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, αλλά και τροφοδοτείται από αυτούς. Κυρίως επανεμφανίζεται, επανακάμπτει και χρησιμοποιείται σε περιόδους βαθιών οικονομικών κρίσεων και προετοιμασίας ιμπεριαλιστικών πολέμων. Γι' αυτό και ο αγώνας ενάντια στον ναζισμό, τον φασισμό, συμβαδίζει με τον αγώνα να ματαιωθούν αυτά τα επικίνδυνα για τους λαούς σχέδια. Και για να θυμούνται λίγο την ιστορία οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι, να αναφερθούμε σε μια άλλη ηρωνία της ιστορίας. Τέτοιες μέρες, πριν 100 χρόνια, το 1921, τον Οκτώβρη του 1921, υπογραφόταν η περιβόητη γαλλοτουρκική συμφωνία της εποχής εκείνης. Με αντάλλαγμα τουρκικές πλουτοπαραγωγικές πηγές, ο γαλλικός ιμπεριαλισμός έθετε στην υπηρεσία της ανερχόμενης αστικής τάξης της Τουρκίας και του Κεμάλ Ατατούρκ πολύτιμο δικό του οπλισμό από τα εδάφη της Κιλικίας, των Αδάνων, των γύρω περιοχών όπου διαφέντευε μέχρι τότε για τη συντριβή του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία. Λίγους μήνες βέβαια, αφότου μαζί με τη Βρετανία τότε, ο γαλλικός ιμπεριαλισμός είχε ενθαρρύνει την Ελλάδα, την ελληνική αστική τάξη της εποχής, να ξεκινήσει την τυχοδιοκτική καταστροφική μικρασιατική εκστρατεία. Αν ρωτήσουμε και κανένα μικρασιάτη, ρωτήστε μάλλον, γιατί έχουμε πολλούς παππούδες, γιαγιάδες, γνωστούς, πρόσφυγα της εποχής εκείνης, και τους απογόνους του, τι έκαναν οι Γάλλοι και τα γαλλικά πλοία όταν ο τουρκικός στρατός πέταγε τους πρόσφυγες, τους Έλληνες μικρασιάτες στη θάλασσα. Όπως έκαναν και κάνουν πάντα τα ιμπεριαλιστικά κράτη, όποιο όνομα κι αν έχουν. Πουλάνε τους συμμάχους τους όταν εξυπηρετούνται διαφορετικά τα μεταβαλλόμενα συνεχώς συμφέροντά τους, ανάλογα στη φάση που διέρχονται οι ανταγωνισμοί και τα συμφέροντα. Λυπούμαστε κύριε Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι των άλλων κομμάτων, που θα σας χαλάσουμε λίγο το κλίμα των δίθεν εθνικών πανηγυρισμών που προσπαθείτε να στήσετε σήμερα. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και ο ελληνικός λαός οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια για το τι κρύβεται πίσω από αυτή την περίφημη ιστορική ελληνογαλλική συμφωνία. Και το πρώτο που πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός, αυτό που προσπαθεί να συσκοτήσει η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, ακόμα και αυτά που βάζουν κάποιους αστερίσκους στη συμφωνία για τα μάτια του κόσμου, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ,
είναι ότι η συμφωνία αυτή δεν αφορά πραγματικά την άμυνα της χώρας, την προστασία της εδαφικής της ακεραιότητας, την υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν υπηρετεί δηλαδή τα λαϊκά συμφέροντα. Η συμφωνία αυτή, όπως και άλλες παρόμοιες συμφωνίες στο παρελθόν, όπως και η συμφωνία για τις βάσεις με τη ΣΥΠΑ, αμυντική λεγόταν και αυτή που την εγγενίασε ο ΣΥΡΙΖΑ και την ολοκλήρωσε η Νέα Δημοκρατία, αφορούν την συμμετοχή της Ελλάδας σε επιθετικά, επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, της περιοχής του Σαχέλ, στην Υποσαχάρη Αφρική. Και όσο και αν θέλετε να το κρύψετε αυτό από τον ελληνικό λαό, έρχονται τα κείμενα των ίδιων των συμφωνιών που σας διαψεύδουν. Είναι χαρακτηριστικό το άρθρο 18 της συμφωνίας που περιγράφει πώς θα υλοποιηθεί η περιβόητη διμερή στρατιωτική συνεργασία. Ουσιαστικά μιλάει για διάθεση υποδομών της χώρας ως βάσεων για τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις. Και όχι μόνο αυτό, αναφέρεται σε κοινές δραστηριότητες, εκπαίδευση και στρατιωτικές ασκήσεις κλπ. Στο πλαίσιο της αυξαμένης ναυτικής παρουσίας της Γαλλίας στη Μεσόγειο ή της κοινής συμμετοχής σε διμερείς ή πολυμερείς ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος. Τι άλλο λέει? Συμμετοχή σε κοινές αναπτύξεις δυνάμεων προς υποστήριξη κοινών συμφερόντων, όπως για παράδειγμα της υπογαλλική διοίκηση επιχειρήσεις στο Σαχέλ, συμμετοχή σε πολυεθνικές αμυντικές δομές, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επέμβασης, αλλά και οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες οι οποίες συμφωνούνται από κοινού από τα μέρη. Μπορείτε να μας πείτε, κύριοι της κυβέρνησης ή των άλλων κομμάτων, όλοι εσείς που θεωρείτε στρατηγικά ορθή αυτή τη συμφωνία, ποιες και πού θα είναι αυτές οι πολυεθνικές στρατιωτικές αποστολές? Μήπως στη Λιβύη, μήπως στα στενά του Ορμούζ, μήπως στο Μάλι? Και τι δουλειά έχουν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε αυτές τις περιοχές? Τι σχέση έχουν αυτές οι περιοχές με την προστασία ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων? Τι είδος συμφέροντα έχει ο ελληνικός λαός σε αυτές τις περιοχές? Κοροϊδεύεται ξεδιάντροπα και προκλητικά. Η συμφωνία αυτή υπηρετεί όχι τις ανάγκες του ελληνικού λαού, αλλά τους στόχους του μεγάλου κεφαλαίου που θέλει να συμμετάσχει ενεργά στο πλιάτσικο που γίνεται στην περιοχή, στους οικονομικούς και ενεργειακούς ανταγωνισμούς που κλιμακώνονται σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο και που συνοδεύονται πάντα και παντού και με στρατιωτικές αντιπαραθέσεις που τις πληρώνουν βέβαια με το αίμα τους οι λαοί. Αυτό το ρόλο υπηρετεί και η συμφωνία με τη Γαλλία, αλλά και η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, της οποίας επίκειται η ανανέωση. Η Γαλλία δεν είναι ούτε περιστέρι της ειρήνης, ούτε φύλακας άγγελος, όπως θέλετε να τον εμφανίσετε. Ας μου επιτρέψετε μια παρένθεση εδώ, για να ανατρέξω σε ένα απόσπασμα από μια συζήτηση του Μίκη Θεοδωράκη με τον πρίτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Κώστα Γουλιάμο, που έχει εκδοθεί σε βιβλίο στη Διαλεκτική της Αρμονίας, το οποίο, αν και αναφέρεται σε προετών γεγονότα, είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Λέει λοιπόν τα εξής χαρακτηριστικά ο Μίκης. Σχετικά με την παραγωγή του μαύρου θανάτου από τις πολεμικές βιομηχανίες στην Ευρώπη και τη ΣΥΠΑ, θα ήθελα να διηγηθώ το εξής περιστατικό. Πριν μερικά χρόνια, ο πρόεδρος Μιτεράν μου αποκάλυψε στο Βραχά της Κορινθίας ότι το επίπεδο της γαλλικής κοινωνίας είναι απολύτως εξαρτημένο από την εισρωή κεφαλαίων που δημιουργεί η πώληση πολεμικού υλικού. Αυτά που αποδίδουν περισσότερο, μου υπογράμμισε, είναι η εξαγωγή των μεγάλων όπλων, όπως τα πολεμικά αεροπλάνα, θωρυκτά, κανόνια, τάγκς. Αργότερα, όταν ο γιος μου μεταφέρθηκε σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Παρίσι με βαριά εγκάβματα, στην υπερσύγχρονη στρατιωτική μονάδα θεραπείας εγκαυμάτων, διαπίστωσα προσωπικά ότι οι περισσότεροι ασθενείς ήσαν Ιρανοί στρατιώτες, τραυματίες από τον πόλεμο μεταξύ του Ιράν και του Ιράκ. Και φυσικά έμεινα κατάπληκτος όταν διαπίστωσα ότι οι τραυματίες αυτοί ήταν θύματα των χημικών όπλων με τα οποία εφοδίαζε το Ιράκ η Γαλλία
και είχαν αποσταλεί στο στρατιωτικό νοσοκομείο όχι ως απλοί άνθρωποι, αλλά ως πειραματόζωα για να εξετάσουν οι Γάλλοι επιστήμονες και να βρουν ποιο ήταν το λάθος τους στη συνταγή των χημικών όπλων και ξέφυγαν από το θάνατο αυτοί οι βαριά τραυματισμένοι Ιρανοί. Διότι ο Σαντάμ Χουσέιν πλήρωσε πολύ ακριβά για να προμηθευτεί αυτό το βασανιστικό θάνατο από τη Γαλλία, μια χώρα φάρο πολιτισμού και φύλακα της παγκόσμιας ειρήνης. Εκείνο δε που με αηδίασε περισσότερο ήταν ο ρόλος των επιστημόνων σε αυτή την ταρατώδη μηχανή βασανιστικού θανάτου. Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να είναι ενήμεροι για το γεγονός ότι από τις σφαίρες ως τα θωρικτά, ο στόχος είναι η εξόντωση ολόκληρων λαών, όπως έγινε πρόσφατα με τη Ιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, την Παλαιστίνη, τη Λιβύη, το Σουδάν, τη Μαύρη Αφρική και τη Συρία, μόνο και μόνο για να κρατηθεί ψηλά το βιωτικό τους επίπεδο και η θέση τους στο κλαμπ των μεγάλων θηρευτών της εποχής του ιμπεριαλισμού, που ζουν κυριολεκτικά από το αίμα αθώων λαών ενός κατώτερου Θεού, καταλήγει ο Μίκης Θεοδωράκης. Κλείνω την παρένθεση. Κυρίες και κύριοι, η Γαλλία είναι μια ισχυρή ιμπεριαλιστική δύναμη που εκπληρώνει ιδιαίτερο ρόλο στην Ευρωατλαντική Συμμαχία. Διαθέτει πυρηνικά όπλα, 11 στρατιωτικές βάσεις στο εξωτερικό, έχει συμμετοχή σε πολέμους σε Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, ακτή ελεφαντος του Τσάντ, Σομαλία, Μάλι, Κεντροαφρικάνικη Δημοκρατία, πρωτοστάτησε στη διάλυση της Λιβύης. Επιχειρεί στρατιωτικά στη Μαυριτανία, το Μάλι, Μπουργκίνα Φάσο, Νίγηρα, Τσάντ. Διεκδικεί αναβάθμιση της θέσης της και επιδιώκει να επεκτείνει τη δράση της σε όλη την Ιδρώγειο, να διευρύνει τις συμμαχίες της για τα δικά της βέβαια συμφέροντα. Αναζητά καλύτερη θέση στην αναμέτρηση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία και την Κίνα, που επιδρά έντονα και στην περιοχή μας. Επίσης, η Γαλλία θέλει να εκμεταλλευτεί για το δικό της όφελος το νέο γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται μετά την αποχώρηση των Αμερικάνικων δυνάμεων από το Αφγανιστάν, την αναδιάταξη των δυνάμεών τους στην πλευρά του Ινδικού Ειρηνικού και τη συγκρότηση της συμμαχίας όκους μεταξύ ΗΠΑ, Αυστραλίας και Βρετανίας στον ανταγωνισμό με την Κίνα. Εσείς οι ίδιοι μάλιστα προβάλλετε σε όλους τους τόνους ότι η συμφωνία με τη Γαλλία επιταχύνθηκε μετά την υπογραφή της όκους ανάμεσα σε ΗΠΑ, Βρετανία, Αυστραλία. Επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι η συμφωνία αποτελεί κρίκο των ευρωατλαντικών σχεδιασμών και της αναδιάταξης δυνάμεων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ σε όλη την περιοχή, με την κάνει στραμμένη σε προς Κίνα και Ρωσία. Ότι πηγαίνει χέρι-χέρι με τους πολύ επικίνδυνους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, με το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ 2030, που επιχειρεί να καταστήσει αυτό το δολοφονικό οργανισμό παγκόσμιο χωροφύλακα. Τα παραμύθια για δήθεν απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το διεθνές προσκήνιο δεν πείθουν, όχι μόνο γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την ώρα που μιλάμε πραγματοποιεί γύρω στις 20 ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, αλλά και γιατί είτε μόνη της, είτε σε στενό συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΝΑΤΟ, προχωρά στην παραπέρα στρατιωτικοποίησή της με στόχο τη διείσδυσή της σε τρίτες χώρες για λογαριασμό των ευρωπαϊκών μονοπωλιακών ομίλων. Τα παραπάνω στοιχεία αντανακλώνται στη συμφωνία που υπογράψατε, κύριοι της κυβέρνησης, και έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Αναγνωρίζει το ΝΑΤΟ αυτό το δολοφονικό μηχανισμό κατά των λαών ως θεμέλιο της ευρωπαϊκής ασφάλειας και αναδεικνύει το ρόλο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκεται πίσω από 17 επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Δηλαδή, η συμφωνία στηρίζει και στηρίζεται σε δύο πυλώνες βασικούς πυλώνες υπεριαλιστικών επεμβάσεων. Ανοίγει το δρόμο σε γαλλικές στρατιωτικές βάσεις και υποδομές στην Ελλάδα, δίπλα στις Αμερικανοατοικές. Θέτει το ζήτημα της δημιουργίας Ευρωστρατού στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, για να εκπληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο προωθημένο ρόλο στην επιθετική της πολιτική. Υιοθετεί όλα τα ιμπεριαλιστικά προσχήματα περί καταπολέμησης της τρομοκρατίας,
τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, τις ενεργειακές προκλήσεις, τη μετανάστευση, τη θαλάσσια ασφάλεια, τις υβριδικές απειλές και άλλα. Κυρίες και κύριοι, λέτε στον ελληνικό λαό ότι πρόκειται περί ιστορικής συμφωνίας, διότι για πρώτη φορά προβλέπεται ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Δεν θα σταθώ τόσο στην κριτική για το αν αυτή η ρήτρα αφορά μόνο την επικράτρια ή και τα κυριαρχικά δικαιώματα και τις θαλάσσιες ζώνες. Θα σταθώ κυρίως σε αυτό το απίθανο που λέτε, ότι για πρώτη φορά κατοχυρώνεται ρήτρα αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης, η οποία φυσικά θα πρέπει να διαπιστώνεται από κοινού. Προσέξτε, να διαπιστώνεται από κοινού. Και τίθεται το ερώτημα. Στην ιδρυτική συνθήκη του ΝΑΤΟ υπάρχει ή δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα? Φυσικά υπάρχει και είναι το άρθρο 5. Ενεργοποιήθηκε μήπως ποτέ για να προστατεύσει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, για να παρεμποδίσει καθημερινές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου και θαλάσσιου χώρου? Φυσικά ρητορικό το ερώτημα. Ποτέ δεν έγινε. Είναι αρνητική οπωσδήποτε η απάντηση. Ενεργοποιήθηκε όμως όταν το ΝΑΤΟ δολοφονούσε άλλους λαούς, όπως το Αφγανιστάν. Και τότε η χώρα μας είχε προστρέξει, δίνοντας γιν και είδωρ στους δολοφόνους. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά στην περίπτωση της Ελλάδας η απειλή προέρχεται από άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Όμως, τέτοια ρήτρα αλληλεγγύης και αμοιβαίας συνδρομής υπάρχει και στο λεγόμενο Ευρωσύνταγμα. Και ως γνωστόν, η Τουρκία δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως ενεργοποιήθηκε ποτέ αυτή η ρήτρα σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απειλών και παραβιάσεων? Μήπως έγινε τίποτα αυτή την περίοδο που είναι σε εξέλιξη η παρουσία τουρκικών πλοίων ανατολικά της Κρήτης, που γίνονται έρευνες για τον αγωγό East Med, που έχει εκδοθεί Ναύτεξ για έρευνες από το Καστελόριζο μέχρι την Κυπριακή ΑΟΣ? Μήπως οι Ευρωπαίοι εταίροι σας έδειξαν ποτέ αλληλεγγύη στην Κύπρο πραγματική, που είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγγνώμη, έναντι των τουρκικών απειλών και της συνεχιζόμενης τουρκικής εισβολής και κατοχής? Φυσικά πάλι ρητορικά είναι αυτά τα ερωτήματα. Φυσικά και όχι είναι η απάντηση δηλαδή. Γιατί πολύ απλά αυτό που κρίνει τη στάση τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Τουρκίας είναι τα δικά του συμφέροντα. Είναι η στρατηγική του σχέση με την Τουρκία. Είναι η επιδίωξη για σταθερότητα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με απόσπαση της Τουρκίας από την επιρροή της Ρωσίας. Είναι η business μεταξύ των αστικών τάξεων των χωρών αυτών. Και όλα αυτά αφορούν άμεσα και τη Γαλλία. Γιατί την ίδια ώρα που εσείς προβάλλετε την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία ως βήμα που θα ωφελήσει κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, την ίδια ώρα χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσουν πολύμορφες οικονομικές, εμπορικές και στρατιωτικές συναλλαγές με την Τουρκία. Την ίδια ώρα που εσείς πανηγυρίζετε για το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, ο Γάλλος εντεταλμένος υπουργός για το εξωτερικό εμπόριο επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, συνοδευόμενος από Γάλλους επιχειρηματίες, και συμπροήδρευσε με τον Τούρκο υπουργό εμπορίου στην 6η σύνοδο της Μεικτής Οικονομικής και Εμπορικής Επιτροπής Γαλλίας-Τουρκίας. Όλα business. Έχει καταρριφθεί συνεπώς, και μάλιστα πολλές φορές στο παρελθόν, ο μύθος ότι τα ισχυρά υπεριαλιστικά κράτη και οι συμμαχίες τους μπορούν να εξασφαλίσουν την ειρήνη, την ασφάλεια στην περιοχή, να υποστηρίξουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας ή της Κύπρου. Τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων είναι αυτά ακριβώς που καθορίζουν τις μεταξύ σας σχέσεις και τον συσχετισμό, και όχι οι διάφορες διακηρύξεις που εύκολα γίνονται φτερό στον άνεμο. Δεν μπορείτε λοιπόν να καλλιεργείτε ψεύτικες προσδοκίες για σωτήριες γαλλικές παρεμβάσεις στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάθε είδους τέτοια συμμαχική παρέμβαση, με όποιο όνομα κι αν εμφανίζεται, ως βοήθεια ή συνδρομή, έχει τη σφραγίδα των δικών τους γεωπολιτικών επιδιώξεων, ρίχνουν λάδι στη φωτιά
και τελικά περιπλέκουν μόνο τα προβλήματα. Και να είναι σίγουρος ο ελληνικός λαός ότι όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ αξιοποιήθηκε τελικά για τα δολοφονικά σχέδια κατά άλλων λαών, με τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτά, έτσι και το άρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας θα αξιοποιηθεί για την αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων σε άλλες επικίνδυνες αποστολές για να συνδράμουν τα γαλλικά στρατεύματα σε πολεμικά πεδία. Και τελικά, οι συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας και συνδρομής που υπογράφει και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τη Σαουδική Αραβία, θα διαμορφώσουν ένα πλαίσιο μεγαλύτερης εμπλοκής της Ελλάδας σε ευρύτερα πεδία γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων, τροφοδοτώντας και τον ανταγωνισμό με την Τουρκία. Αυτό ισχύει και για τη συμφωνία με τη Γαλλία. Αυτό που κάνετε είναι να δίνετε πάσα στην αστική τάξη της Γαλλίας για να συμμετάσχει από καλύτερες θέσεις στο ανατολίτικο παζάρι της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας με την Τουρκία, που περιλαμβάνει τον καθορισμό σφαιρών επιρροής αλλά και των ποσοστών στις διάφορες εταιρικές συμπράξεις. Είναι η άλλη όψη των επικίνδυνων διευθετήσεων συνεκμετάλλευσης που δρομολογούνται στο Αιγαίο και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Και είναι αποκαλυπτική η ίδια η συμφωνία για το πώς τα σχέδια συνεκμετάλλευσης του ενεργειακού πλούτου είναι αυτά που δίνουν τον τόνο και των διευθετήσεων, αφού προβλέπει ότι τα δύο μέρη ενισχύουν ιδίως τις μεταξύ τους ανταλλαγές αναλύσεων επί ενεργειακών θεμάτων στη Μεσόγειο, καθώς αυτά συνιστούν σημαντική παράμετρο για τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής. Κλείνει η παρένθεση. Κυρίες και κύριοι, τα ίδια ισχύουν και για το θέμα των εξοπλισμών, που είναι απόλυτα ενταγμένοι στα επιθετικά σχέδια. Είναι αυθαίρετο μήπως αυτό το συμπέρασμα? Μήπως είναι πάλι η στήρα άρνηση του κουκουέ, όπως λέτε, παπαγαλίζοντας την ίδια καραμέλα πάρα πολλά χρόνια τώρα, ή προκύπτει από συγκεκριμένα γεγονότα? Έχουμε και λέμε λοιπόν, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ελληνικές φρεγάτες που συμμετέχουν σε αποστολές εκτός συνόρων, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Βόρεια Αφρική? Υπάρχουν. Υπάρχει ή δεν υπάρχει η δέσμευση ελληνικά F-16 να περιπολούν τον εναέριο χώριο της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Αλβανίας? Υπάρχει. Στείλατε ή δεν στείλατε ελληνικό πολεμικό υλικό και συγκεκριμένα πυροβολαχία Patriot στη Σαουδική Αραβία για τα επιθετικά σχέδια ενάντια στο Ιράν? Στείλατε. Όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπέγραφε την αναβάθμιση των F-16, υπήρχε ή δεν υπήρχε έγγραφο του Αμερικάνικου Πενταγώνου που έγραφε ότι αυτή η αναβάθμιση θα βοηθήσει στις νατοικές αποστολές στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή και θα συμβάλλει στους στόχους της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής? Υπήρχε. Για απαντήστε μας λοιπόν, και κυρίως απαντήστε στον ελληνικό λαό, τι σχέση έχουν όλα τα παραπάνω με τα πραγματικά συμφέροντα του λαού και την άμυνα της χώρας? Εκτός αν τα σύνορα της Ελλάδας είναι κάπου στον Περσικό και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι ακόμα. Και αυτό το ερώτημα πρέπει να το απαντήσει και η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει γίνει και με τα κυβερνητικά πεπραγμένα του, αλλά και με την συνολικά αντιπολιτευτική του στάση, κυριολεκτικά το καλύτερο πλυντήριο και ένθερμος θειασότης αυτής της στρατηγικής. Χαρακτήρισε ο ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν στρατηγικά ορθή τη συμφωνία, συμμετέχοντας στην ξεδιάντροπη κοροϊδία του ελληνικού λαού ότι δήθεν αυτή αφορά την άμυνα της χώρας. Έβαλε και έναν αστερίσκο για το Σαχέλ. Σοβαρά μιλάτε? Οι κίνδυνοι για τις ένοπλες δυνάμεις και για τον ελληνικό λαό έχουν να κάνουν μόνο με το Σαχέλ? Δεν έχουν να κάνουν με τις άλλες αποστολές εκτός συνόρων? Δεν έχουν να κάνουν και με τα στρατιωτικά γυμνάσια, πολεμικά γυμνάσια, με το Ισραήλ που τα αναβάθμισε ο ΣΥΡΙΖΑ?
δεν έχουν να κάνουν με τις αμερικανοατοικές στρατιωτικές βάσεις που φυτέψατε σε όλη την Ελλάδα από Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Στεφανοβίκιο και αλλού, όπως μας θύμισε πρόσφατα και μάλιστα με πολύ μεγάλη περηφάνεια ο πρώην συγκυβερνήτης σας, ο Πάνος ο Καμένος. Αφορούν την ειρήνη όλα τα παραπάνω. Αφορούν την άμυνα της χώρας ή τα σχέδια περικύκλωσης της Ρωσίας. Και τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζει τη νέα συμφωνία πενταετούς διάρκειας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα, με νέες βάσεις σε Καβάλα, Ξάνθη, Σκύρο, δεν ξέρω πού αλλού, σε άλλες περιοχές, μετατρέποντας τη χώρα σε ιμπεριαλιστικό ορμητήριο, αλλά και σε στόχο αντιπίνων, βάζοντας το λαό σε μεγάλες περιπέτειες. Όλοι μαζί έχετε κάνει την Ελλάδα πρωταθλήτρια σε πολεμικές νατοικές δαπάνες, πάνω ακόμη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως ποσοστό του ΑΕΠ. 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο πληρώνει ήδη ο ελληνικός λαός και την ίδια ώρα ισχυρίζεστε πως δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, για την πρόνοια, για την παιδεία, για τους πυρόπληκτους, για τους πυροπαθείς, τους σεισμοπαθείς. Τώρα θα πληρώσει ο λαός πάλι και για τις φρεγάτες Μπελαρά, που όπως λένε και οι ειδικοί στρατιωτικοί, παρέχουν άμυνα περιοχής και όχι άμυνα σημείου. Οι νέες φρεγάτες έχουν δυνατότητα να ελέγχουν μεγάλη περιοχή γύρω από την κάθε μια και να απαγορεύουν πτήσεις μέσα στην εμβέλεια των όπλων που θα διαθέτουν. Επομένως, τις νέες φρεγάτες με τα όπλα και τα ραντάρ που διαθέτουν δεν τις χρειάζεστε για το Αιγαίο, ούτε μπορούν να λειτουργήσουν μέσα στο Αιγαίο. Τους επιφυλάσσετε επιχειρησιακό ρόλο κατά αποκλειστικότητα εκτός συνόρων, όπου πιθανώς δεν θα έχουν και την απαιτούμενη κάλυψη. Τις προορίζετε να παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση και αεράμινα σε άλλες ναυτικές μονάδες, που θα έχουν ρόλους και αποστολές στα ευρωανατοϊκά πολεμικά σχέδια. Καλούμε το λαό να αγνοήσει αυτούς τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς και τον εφησυχασμό που καλλιεργούν. Να καταδικάσει την εμπλοκή της Ελλάδας στα επικίνδυνα σχέδια σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον οξύτατων ανταγωνισμών. Πραγματικό συμφέρον του ελληνικού λαού και των άλλων λαών της περιοχής είναι να δυναμώσει ο αγώνας για αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ακυρωθούν αντιλαϊκές συμφωνίες, να ξυλωθούν οι βάσεις και ο λαός να περάσει στην αντεπίθεση με τον αγώνα του, με τις διεκδικήσεις του και να πάρει τελικά ο ίδιος το τιμόνι της χώρας στα δικά του χέρια. Με όλους τους άλλους λαούς της περιοχής δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Αντίθετα, έχουμε να μοιράσουμε πολλά μόνο με τους εκμεταλλευτές, με τις συμμαχίες τους που σέρνουν τους λαούς σε πολεμικά σφαγεία. Τελειώνω με ένα ιστορικό γεγονός που έχει τη σημασία του. Το 1924 υπήρξε μια αντίστοιχη συμφωνία στρατιωτικής συνδρομής. Ήταν η γαλλοτσέχικη συνθήκη αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής που έγινε κουρελόχαρτο μόλις μερικά χρόνια αργότερα. Η Γαλλική Δημοκρατία όχι μόνο δεν έστειλε στρατεύματα για να υπερασπίσει τα βορειοδυτικά σύνορα της Τσεχίας που απειλούσαν οι Ναζί, αλλά υπέγραψε μαζί με τη Βρετανία, τη Ναζιστική Γερμανία και τη Φασιστική Ιταλία τη Συμφωνία του Μονάχου, με την οποία άνοιξε ο δρόμος για την παράδοση τμήματων εδαφών της Τσεχίας στη Ναζιστική Γερμανία. Αυτή είναι η μπέσα των καπιταλιστών και των υπεριαλιστικών συμμαχιών τους. Γνωρίζετε προφανώς, όσα πολιτικά φύκια και αν προσπαθείτε να μας πλασάρετε για μεταξωτές κορδέλες, ότι τα γαλλικά όπλα είναι πολύ παλιά υπόθεση στη χώρα μας, όπως άλλωστε και στην Τουρκία. Από τη Γαλλία είχαμε προμηθευτεί λίγα χρόνια πριν από το χαμένο για την Ελλάδα ελληνοτουρκικό πόλεμο το 1897 τα θωρηκτά ίδρα, σπέτσε, ψαρά. Πάλι από τη Γαλλία, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, δεν είναι που είχαμε προμηθευτεί τον Παπα-Νικολή, τον Κατσόνη και άλλα 4 υποβρύχια πριν η ίδια αυτή η χώρα, η Γαλλία, εφοδιάσει με άλλα όπλα την Τουρκία. Ή προτιμάτε να μιλήσουμε για την αγορά του αιώνα του 1985, που αποφάσισε ένα άλλο κόμμα, βέβαια, το ΠΑΣΟΚ,
όχι το δικό σας κύριε Μητσοτάκη, αγοράζοντας συγχρόνως αδερφάκια αμερικανικά και γαλλικά αεροπλάνα, τα γνωστά Μιράζ, τον πρόγονο, δηλαδή τον Ραφάλ. Κάλπικους ισχυρισμούς παρόμοιους με τους σημερινούς, τους δικούς σας, άκουγε και τότε ο ελληνικός λαός. Ανοίξτε λίγο τα πρακτικά εκείνης της Βουλής του 85. Ότι τάχα έτσι διευρύναμε τις συμμαχίες μας ή, για να το πούμε στην πιο αληθινή γλώσσα σας, τους προστάτες μας, που το μόνο όμως που προστατεύουν είναι τα δικά τους γεωπολιτικά, οικονομικά, πολιτικά συμφέροντα, πουλώντας στο άψε σβήσε τους λαούς ανάλογα με το τι επιβάλλουν κάθε φορά τα καιροσκοπικά συνεχώς μεταβαλλόμενα συμφέροντά τους. Μήπως στην ίδια και χειρότερη θέση δεν βρισκόμαστε σήμερα, επειδή τα συμφέροντα μεγάλων καπιταλιστικών κρατών πρημοδοτούν την ατελείωτη και αδιέξοδη κούρσα εξοπλισμών και στη δική μας περιοχή συχνά κατανέμοντας μεταξύ τους το ποιος πουλάει και το τι πουλάει. Το ομολογείτε άλλωστε χωρίς ντροπή και εσείς οι ίδιοι, απροσχημάτιστα μάλιστα. Μας ξεκαθαρίσατε τις προηγούμενες μέρες, κύριοι της κυβέρνησης, ότι οι Αμερικάνοι ευλόγησαν τη συμφωνία σας με τους Γάλλους. Και όπως ξέρουμε όλοι, οι Αμερικάνοι εγκρίνουν μόνο εξοπλισμούς που ανταποκρίνονται στις δικές τους αμερικανοατοικές επιθετικές προτεραιότητες, στους δικούς τους σχεδιασμούς, με τα γνωστά χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο καταμερισμού αρμοδιοτήτων με άλλες συμμαχικές χώρες, χωροφύλακες της περιοχής. Σε ποιο πουλάτε λοιπόν σε αυτή την αίθουσα την αίσθηση ότι δήθεν η Ελλάδα αποκτά τώρα Ευρωπαίο προστάτη της άμυνας και της ακεραιότητάς της και δήθεν τώρα προωθείται κάποια δήθεν ανεξάρτητη ευρωπαϊκή πολιτική, ενώ ομολογείτε ότι αυτό που κάνετε είναι να ενισχύετε την υποτίθεται αμυντική και στην πραγματικότητα επιθετική μεσογειακή δύναμη του ΝΑΤΟ. Όσο απέτρεψαν τα γαλλικά και αμερικάνικα όπλα του παρελθόντος την ανακίνηση των επιθετικών βλέψεων της τουρκικής άρχουσας τάξης, άλλο τόσο θα τις αποτρέψουν και τα καινούργια που αγοράζετε. Και θα χρυσοπληρώσει και αυτά ο λαός μας με επιδείνωση των όρων ζωής του για το αφέντη το φαΐ, όπως τόσο εύστοχα λέει ο στίχος του Κώστα Βάρναλη, στυλιτεύοντας την ταξική φύση των πολέμων, τις αιτίες τους, τα αδιφάγα καπιταλιστικά συμφέροντα, στρατιωτικά, βιομηχανικά, οικονομικά συμπλέγματα. Η ενίσχυση των επιθετικών βλέψεων της Τουρκίας, αυτού του συμμάχου σας στο ΝΑΤΟ, ήταν και είναι μέχρι τώρα το μόνο απτό αποτέλεσμα. Μαζί βέβαια με τη μεγαλύτερη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Για όλους αυτούς τους λόγους, τους οποίους σας εκθέσαμε αναλυτικά, το ΚΚΕ απορρίπτει και καταψηφίζει αυτή τη συμφωνία. Και αυτή η θέση του ΚΚΕ είναι θέση απόλυτα ευθυγραμμισμένη, πιστεύουμε, με τις ανάγκες του ελληνικού λαού, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών του για τη θωράκιση των συνόρων, της φιλίας, της συνεργασίας με άλλους λαούς της περιοχής και του κόσμου ολόκληρου. Εμείς είμαστε με τις συμμαχίες των αγωνιζόμενων λαών. Αυτή είναι, πιστεύουμε, η πιο βαθιά γνήσια πατριωτική και ταυτόχρονα διεθνιστική στάση. Και εδώ βρίσκεται και η ελπίδα για τον ελληνικό λαό, για όλους τους λαούς της Ευρώπης, της περιοχής και του κόσμου. Σας ευχαριστώ.